Το πρωινό φαρσάρι. Ναι. Για καλημέρα σας. Υπήρχος Θεόδωρος Καρακατσάνης από τις Ελληνικές Δυνάμεις Κύπρου του Σύνταγμα. Καλά είστε? Μια χαρά εσείς. Καλημέρα σας. Ελπίζω να μην ενοχλώ βρίσκεται στην εργασία σας. Μπορώ να σας απασχολήσω για 5 λεπτά? Στην εργασία βρίσκομαι. Αν θέλετε κάτι σύντομο μπορώ να σας... Κοιτάξτε, γίνεται μια απογραφή σχετικά με τις σειρές που έχουν φύγει πρόσφατα. Είμαι από το τμήμα υλικών. Και βλέπω εδώ πέρα τις επιστροφές. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα. Εσείς απολυθήκατε το Φλεβάρι του 16, σωστά? Ναι, σωστά. Μάλιστα. Είναι εδώ πέρα, βλέπω ότι σύμφωνα με τα υλικά εδώ, εσώρουχα, τα φανελάκια σας, υπάρχει μια εκκρεμότητα με κάποιες πετσέτες σώματος. Έχετε αποστείλει εσείς πίσω δύο πετσέτες, σωστά? Δύο, οι οποίες όμως είναι, βλέπω εδώ πέρα, χρώματος χακί. Εδώ στην απογραφή βλέπω ότι υπάρχει μια λευκή πετσέτα η οποία ίσως είναι από κάποια προσωπικά σας αντικείμενα που έχει μείνει στο στρατόπεδο. Μ' ακούτε? Ναι, τι ακριβώς μου λέτε, για εξηγήστε. Κοιτάξτε, εδώ εγώ πίσω έπρεπε να σας έχω γραμμένο για δύο χακί πετσέτες. Πίσω εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι στην απογραφή εδώ το... Τώρα ο φαντάρος ποιος το έχει κάνει εδώ πέρα, μισό λεπτό να δω. Δραγατσόπουλος Ιωάννης. Έχει καταγράψει μία χακή πετσέτα σώματος και μία λευκή. Μα πώς γίνεται αυτό? Άμα δεν είχα πάει τα σωστά, δεν θα μου έκλεινε το φάκελο. Αυτό ακριβώς λέει, επειδή γίνει απογραφή. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι χακή πετσέτα και λευκή πετσέτα. Την έχει γράψει εδώ Δραγατσάκης Ιωάννης. Ναι. Δραγατσάκης Ιωάννης. Έχει καταγράψει μία λευκή πετσέτα σώματος και μία χακή. Εδώ πέρα εμείς στην Ελτίκα δίνουμε μόνο χακή πετσέτες. Επομένως, η λευκή πετσέτα που έχει επιστραφεί από εσάς είναι προφανώς ή η δικιά σας ή γίνει κάποιο λάθος. Εσείς έχετε κάποια χακή πετσέτα? Δεν έχω. Εγώ τι είχα πάρει, τα είχα παραδώσει ακριβώς. Δηλαδή, έχω κρατήσει απολύτως τίποτα. Τι να σας πω τώρα. Δεν έχω. Άμα είχα μόνη την καρδιά, την έφερα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι τη λευκή πετσέτα να σας τη φέρουμε πάλι πίσω. Να την αποστείλουμε. Θα βρω εδώ πέρα να μου δώσετε μία διεύθυνση κάμου να σας στείλουμε. Και σας έχουμε χρεωμένο για μία χακή πετσέτα. Καταλαβαίνετε ότι το σώμα δεν μπορεί να δώσει λευκές πετσέτες. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική και συγκεκριμένος λόγος που οι πετσέτες που σας δίνουμε είναι χακή. Προφανώς και για λόγους κάλυψης και απόκρυψης, δηλαδή σε περίπτωση που κάνουμε σχοινάκια, υπάρχει μία μέθοδος έτσι, αποφυγής του εχθρού, την οποία καλύπτεσαι με χακή πετσέτα. Δεν μπορείς, καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να καλυφθείτε με λευκή πετσέτα. Είναι θέμα στρατηγικό. Οπότε εμείς. Κοιτάξτε, θα πρέπει ή να σας χρεώσω για μία χακή πετσέτα ή να περιμένουμε εντός 15ήμερου το αργότερο να μας αποστείλετε μία χακή πετσέτα, η οποία αυτή είναι τώρα 70x120. Μπορώ να σας πω και τους προμηθευτές για να μας δείτε την ίδια ακριβώς. 70x120, ναι. Πού θα ήθελα να σας στείλω. Στην Ελδίκ εδώ στο Σύνταγμα. Να σας δώσω εγώ τη διεύθυνση. Έχει πετσέτα, ρώτα λίγο, έχει πετσέτα. Δεν έχουμε πετσέτα. Έχω ρωτήσει, κύριε Στρατόπουλε. Εσείς δεν έχετε κάποια χακή πετσέτα, έτσι? Δεν έχετε βρει κάπου στα άπλυτα, κάπου μέσα σε κάποιο στεγνοτήριο που να μην το έχετε δει, ας πούμε? Δεν έχω. Μάλιστα. Γιατί η λευκή, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να δώσω εγώ τη λευκή πετσέτα στον επόμενο. Παίρνουν τις πετσέτες μαζί τους. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο. Και ο κύριος Ντούρος είναι πολύ τυπικός. Γι' αυτό κάνουμε ολόκληρη απογραφή, ας πούμε. Έχουμε βάλει δύο σειρές, δεν φαντάζεται τι πράγματα λείπουνε. Αν σας πω τι πράγματα λείπουνε, δηλαδή είναι. Εντάξει, δεν το λέω σε εσάς, δεν σας κατηγορώ για κάποιο λόγο. Δηλαδή, πολλά λάθη γίνονται. Απλά να βρούμε λίγο τι θα γίνει. Ναι, απλά να σου λίγο. Λίγο τώρα, λίγο πιέζω χρόνο. Μπορείτε να μου στείλετε απλά κάπως τη διεύθυνση στην. Φυσικά, κοιτάξτε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πάλι εφόσον βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι για την επιστροφή της πετσέτας, γιατί είναι σημαντικό και ο ελληνικό στρατός πια δεν μπορεί να καλύψει. Δεν είμαστε όπως είμαστε. Κύριε Ντούρο, σας παρακαλώ. Ναι, έχω συνεδρίσει με τον άνθρωπο, είναι συνεννόηση. Να ρωτήσω, τον κύριο Ντούρο τον ακούω λίγο συγχυσμένο τον κύριο Ντούρο. Είναι συγχυσμένος από μικρός αυτός, γεννήθηκε με νεύρα. Μήπως μου ρίχνει 5 επίτευε, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, ναι, το πιο πιθανό είναι να σας πετύχει σε τίποτα μπουζού και να σας πετάξει 5 δίσκους με λευκά ή κόκκινα. Δηλαδή μέχρι εκεί φτάνει ο Τζορτζάτος, δεν το έχει για Ντούρος. Τζορτζάτη δηλαδή, άνθρωπος τώρα. Έλα ρε φίλε, ποιος μας έβαλε να του κάνουμε φάρσα του ανθρώπου? Η κυρία Ρένα.
Το πρωινό σφαίρα 102,2 είναι ο Γιώργος Λιανός και η κυρία Ρένα μας έβαλε να σου κάνουμε φάρσα, φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Απλά δεν άντεχα. Έλα από την κυρία Ρένα. Τη στιγμή που πετάχει τον Τζορτζάτο και είπε: Εδώ είναι στρατός, εκεί τρελαθεί. Εντάξει. Ανοίχτε τα σύνορα. Ανοίχτε τα σύνορα και δώστε το. Μέχρι τη Λάρισα, δώστε το. Όλο. Να σου πω, μα κατάλαβε. Πε μου λίγο, μα κατάλαβε. Δεν κατάλαβα τίποτα και προσπαθώ να σκεφτώ επειδή είχε γίνει ένα θέμα με τι πετσέτα. Λέω: Δεν γίνεται για μια πετσέτα, λέω. Για μια πετσέτα, φίλε. Τελειώσανε, τελειώσανε. Σαν αυτά που ξέρατε. Αυτά που ήξερα τελειώσαμε. Και φοβήθηκα με τιμωρηθώ και ρωτήσω. Υπάρχει θέμα τιμωρία. Όχι, ρε φίλε, φάρσα λοιπόν, είναι. Είναι πολύ πετυχημένο, πραγματικά. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Πρωινό σφαίρα 102,2.